κάνω. Κάτι κουράγιο. Χρειαζόμαστε επιγόντως τα εναέρια, γιατί η φωτιά, εάν περάσει τη Χαράδρα, δεν μπορούμε να την κρατήσουμε με τίποτα. Έχω ένα βαθύ πόνο. Γιατί να γίνει όλη αυτή η καταστροφή? Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα! Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα! Μάνο, με φωτιά θα βαλίσει το ρεύμα. Φύγετε από εκεί πέρα! Τίματα μέσα μου να φύγει, φεύγει η φωτιά! 6 χρόνια κάθε μέρα πονάμε. Κάθε μέρα. Και όταν έρχεται αυτή η μέρα, πονάμε ακόμα περισσότερο. Το μάτι στην παραλία έχουμε 6 καμένους. Όταν λες καμένους? Καμένους. Καμένους. Ναι. Θέλω να δηλώσω, έχουμε καεί 2 άνθρωποι στο Βουτζά. Δικαίωση θέλουν. Δικαίωση θέλουν όλοι οι άνθρωποι. Αυτοί που χάθηκαν, αυτοί που μείναν πίσω και θρηνούν τα θύματα, οι εγκαυματίες. Εμείς που ζήσαμε όλη αυτή την τραγωδία και είμαστε αποτύχει ζούμε. Κι άλλο, κύριε διοικητά. Μάλλον γυναίκα. Εντάξει. Εντάξει. Να δούμε πού θα φτάσουν. Έχει νεκρούς. Κι άλλα δεν τους ανακοινώνω. Γιατί μας έγινε εκπαιδεύτη! Αν η κόλαση ήταν επιγής, στις 23 Ιουλίου του 2018 ήταν στο μάτι. Ήταν Δευτέρα, 23 Ιουλίου, 5 παρά 20 το απόγευμα. Ένας 65χρονος στον Ταού Πεντέλης ανάβει φωτιά για να κάψει κλαδιά. 6 χρόνια από την ανίποτη τραγωδία, συγγενείς θυμάτων, εγκαυματίες, επιζήσαντες, τέλεσαν επιμνημόσυνη δέεση στη μνήμη των 104 νεκρών. Ο αδερφός μου ήταν με το αυτοκίνητό του. Η αστυνομία του υπέδειξε ως κατάλληλη διαδρομή, όταν έφτασε στη Λεωφόρο Μαραθώνος, να πάει από τον εσωτερικό δρόμο του Ματιού, όπου εκεί είχαν στη βαχτή πάρα πολλά αυτοκίνητα καθυπόδειξη των αρμοδίων αρχών. Και επειδή δεν γνώριζε κανένας ότι οι φλόγες είναι δίπλα τους, δεν υπήρχε ούτε πυροσβεστικός, ούτε αστυνομικός, δεν πρόφτασε να φτάσει στη θάλασσα. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η επιμνημόσυνη δέηση εδώ στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στο Νέο Βουτζά, όπου συγγενείς και φίλοι, αλλά και εγκαυματίες έδωσαν το παρόν. Εδώ έφτασα... Και πραγματικά δεν έβρισκα. Μετά από 8 μέρες. Που λένε ότι όταν πενθεί κάποιος... Ήμουνα μετά στο νοσοκομείο συνέχεια. Δεν ο σύζυγος χάθηκε μετά από 22 πράγματα. Μέρες δεν και το παιδί ήταν 67 ημέρες στην εντατική. Τα πρόσωπα βουβά, οι μνήμες ζωντανές, τα τραύματα χαραγμένα σε σώμα και ψυχή. Αυτό που ένιωθα ήταν να γλιτώσουμε. Να γλιτώσουμε και να φύγουμε γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά και αυτό δεν αρκούσε. Μίλησα και με πυροσβέστες και αυτά και μου λέγανε μην ανησυχείς, 5 η ώρα αυτά. Μην ανησυχείς, είναι όλα υπό έλεγχο, ο αέρας είναι από αλλού, υπάρχουν δυνάμεις κλπ. Αυτά 5 η ώρα. 5 και 4 φεύγαμε από το σπίτι, γιατί πλησίαζε το μέτωπο. Έχουν ζητήσει συγγνώμη αυτοί που φταίνε για αυτό το κακό που έγινε 6 χρόνια πριν. Ήταν ένα πολύ σκληρό και σοκαριστικό γεγονός να βλέπεις ανθρώπους δικούς σου να καίγονται. Γενικότερα αυτό είναι κάποιες σκηνές που δεν τις βλέπεις ούτε και στον κινηματογράφο. Κλείνεις τα μάτια σου. Οι άνθρωποι που έζησαν 6 χρόνια πριν τον πύρινο εφιάλτη συνεχίζουν να ανεβαίνουν καθημερινά τον δικό τους Γολγοθά, περιμένοντας δικαίωση. Εγώ ήρθα 3 φορές στο χείλος του θανάτου, αλλά ευτυχώς δεν με πήρε από κάτω η κατάσταση. Το πάλεψα πολύ. Για να είμαι σε αυτή τη θέση τώρα, να μιλάω και να περπατάω, έχω παλέψει πάρα πολύ. Ήταν Δευτέρα, 23 Ιουλίου του 2018, 5 παρά 20 το απόγευμα. Ένας 65χρονος στον Ταού Πεντέλης ανάβει φωτιά για να κάψει κλαδιά και μέσα σε 3 λεπτά ξέσπασε καταστροφική πυρκαγιά που οδήγησε 104 ανθρώπους σε φρικτό θάνατο. 6 χρόνια μετά, με τη δίκη να είναι σε δεύτερο βαθμό, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει αυτή τη μαύρη μέρα. Και κορυφώνονται οι τελετές μνήμης για τους νεκρούς αυτής της τραγωδίας. Στο μάτι θα μεταφερθούμε. Εκεί θα βρούμε την Τζέννη Κρουσταλακίδου και το κλίμα, Τζέννη, είναι βαρύ. Πολύ βαρύ, μια μαύρη μέρα, μια μαύρη επέτειος, Ελένα, για όλους τους κατοίκους εδώ στο μάτι, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. 6 χρόνια μετά, η φωνική αυτή πυρκαγιά που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ και πήρε τη ζωή από 104 ανθρώπους, άφησε βεβαίως πίσω της και δεκάδες εγκαυματίες εδώ στην περιοχή. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά οι κάτοικοι του Ματιού, οι εικόνες έχουν μείνει βαθιά χαραγμένες στη μνήμη τους και ο πόνος δεν θα περάσει ποτέ. Πρέπει να σου πω ότι νωρίτερα τελέστηκαν 2 μνημόσυνα, ένα στο Νέο Βουτζά και ένα στο Κόκκινο Λιμανάκι. Και
αργότερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων. Στις 6.30 ακριβώς, Τρισάγιο θα πραγματοποιηθεί στο μνημείο των θυμάτων. Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί πορεία προς το δρόμο της Φωτιάς. Και στις 8 ακριβώς, δεύτερο Τρισάγιο, εδώ που βρισκόμαστε, στο Ναυτικό και Αθλητικό Όμιλο. Αμέσως μετά και από αυτό, όλοι οι κάτοικοι, όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων που θα είναι συγκεντρωμένοι εδώ, θα προχωρήσουν προς την Αργυρά Ακτή, εκεί όπου θα αφήσουν 104 πλωτά φαναράκια και λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων, αλλά και λευκά μπαλόνια στη μνήμη όλων αυτών των παιδιών που χάθηκαν τόσο άδικα, Λένα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.